Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος στον Κόσμος FM. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων και στις οικογένειές τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει ότι «Η εξαφάνιση προσώπου αποτελεί πολλαπλή παραβίαση των βασικών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι παραβιάσεις αυτές δεν περιορίζονται στα δικαιώματα των αγνοωμένων προσώπων, αλλά επεκτείνονται και στα δικαιώματα των οικογενειών τους. Εκείνοι που διαπράττουν αυτό το έγκλημα δεν είναι ένοχοι μόνο για την εξαφάνιση των αγνοωμένων προσώπων, αλλά και για τη διαιώνιση της δυστυχίας των οικογενειών με το να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους». Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδειλώτων, Αιχμαλώτων και Αγνοωμένων, τον κύριο Νίκο Σεργίδη. Κύριε Σεργίδη, γεια σας και ευχαριστούμε θερμά που δεχθήκατε να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, το θέμα των αγνοωμένων. Γεια σας και πρωτίστως είναι η δική μας υποχρέωση και εμείς ευχαριστούμε και ενδιαφερθήκατε για το θέμα των αγνοωμένων μας. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας για το έργο της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδειλώτων, Αιχμαλώτων και Αγνοωμένων. Γιατί δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση και σε τι βαθμό το έργο σας έχει αλλάξει από τότε που ιδρύθηκε? Η οργάνωσή μας έχει δημιουργηθεί από, όπως το πείτε, από πατέρες και άλλους πρώτου βαθμού συγγενείς αγνοωμένων μας, λίγους μήνες μετά το μαύρο καλοκαίρι του 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, όταν άνθρωποι μας, οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν συλληφθεί από τα τουρκικά στρατεύματα και από τουρκοκύπριους ασφαλώς, δεν έδωσαν σημεία ζωής. Πέραν από τους αιχμαλώτους, πέραν από τους γνωστούς νεκρούς, 1619 άτομα αγνοούνταν μετά από την τουρκική εισβολή. Τους αριθμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται περίπου 900 νεαροί που ήταν στην Εθνική Φρουρά, αλλά έχουμε και άλλους περίπου 500 υπερήλικες κάθε ηλικίας, μεταξύ των οποίων και 6 Αμερικανούς υπήκοους, κυπριακής καταγωγής αλλά Αμερικανοί υπήκοοι, 116 γυναίκες και περίπου 40 μικρά παιδιά. Το ότι οι Τούρκοι δεν έδωσαν καμιά πληροφόρηση και κανένα στοιχείο τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, μας υποχρέωσε να ξεκινήσουμε και να ζητούμε τη βοήθεια και ξένων κυβερνήσεων και ιδιαίτερα των διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών, το Amnesty International, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, των Ηνωμένων Εθνών, σε μια προσπάθεια να δυσθεί η τουρκική πλευρά να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι αρχίσαμε από το τέλος του 1974 αυτή την προσπάθεια και αυτόν τον αγώνα, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στην πορεία σίγουρα βρήκαμε την άτυχη και απόλυτα αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς, η οποία ουδέποτε θέλησε, τουλάχιστον τις πρώτες τρεις δεκαετίες, να δώσει εξηγήσεις ή έστω να συνεργαστεί μαζί μας για να βρούμε τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάσουν το 2004, 40 χρόνια μετά την εισβολή, όταν η Τουρκία δέχτηκε να συμμετάσχει σε μια ερευνητική επιτροπή που είχαν συστήσει τα Ηνωμένα Έθνη από το 1981 και για την οποία δεν έδινε τη συνένεση την έργαση. Αυτή η επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται μέχρι σήμερα και είχε κάποια αποτελέσματα. Γι' αυτό η πορεία της οργάνωσής μας ήταν ένας αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση και με βάση το καταστατικό μας, αποκλειστικός και μόνος σκοπός και στόχος μας είναι η προσπάθεια να διακριβωθεί η τύχη των δικών μας και σε περίπτωση που είναι νεκροί να μας αποδοθούν τα λείψανα για να τους κάνουμε την κυρία τους σύμφωνα με τη θρησκεία μας κλπ. Κύριε Πρόεδρε, ο αριθμός 1619, όπως είπατε, συμβολίζει τον αρχικό αριθμό των αγνοωμένων. Πώς υπολογίζετε ότι είναι τα πρόσωπα που πραγματικά αγνοούνται και πόσα μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί? Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
εξαρτάται. Ο αρχικός αριθμός ήταν 1619. Από το 2004 που άρχισε το ερευνητικό της έργο η Επιτροπή, έχει περίπου ανέβρει, δεν μπορώ να πω τον ακριβή αριθμό τώρα, αλλά είναι κοντά στους 900. Δηλαδή έχουν κάνει εκατοντάδες εκταφές στα κατεχόμενα, έχουν βρει ομαδικούς τάφους κλπ. Και έχουν βρεθεί τα οστά περίπου σχεδόν 900 δικών μας. Άρα υπολείπονται ακόμα περίπου 700 με 800 άτομα. Από τα στοιχεία που έχετε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι αγνοούμενοι μπορεί να είναι ακόμα στη ζωή? Και το ρωτώ αυτό δεδομένου ότι ορισμένοι αγνοούμενοι όταν χάθηκαν ήταν ακόμη παιδιά, και επιπλέον υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν συλληφθεί, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ή ακόμα και φυλακιστεί σε τουρκικές φυλακές. Κοιτάξτε, και πάλι να σας πω ότι στοιχεία για τη σύλληψη και την κράτηση εκατοντάδων ψαρνωμένους μας υπάρχουν. Υπάρχουν αποδείξεις και τεκμήρια. Βέβαια, τι είχε γίνει αυτό μετά από 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, δεν μπορεί να ξέρει κανείς μας. Καλώς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιος το ενδεχόμενο κάποια από τα μικρά παιδιά που χάνονται τότε να βρίσκονται σήμερα στη ζωή. Προσωπικά το βλέπω πολύ απομακρυσμένο, αλλά και δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο. Το πρόβλημα είναι τι? Χάνονται παιδιά 2 και 3 χρόνων τότε. Σήμερα μιλάμε είναι 50 χρόνων. Πώς εντοπίζονται και αν ακόμα εντοπιστούν, πώς έρχεται να τους αλλάξει τώρα τη ζωή τους? Γι' αυτό μιλάμε ότι το πρόβλημα των αγνωμένων έπρεπε και όφυλαν οι οργανισμοί που χειρίζονται αυτά τα θέματα να είχαν ενεργήσει και να το είχαν λύσει τα πρώτα 2-3 χρόνια. Τώρα ό,τι και να πούμε είναι αργά. Με τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεστε για την εξέβρεση των αγνοωμένων, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στο εγχείρημα αυτό? Νωρίτερα μιλήσατε για τις τάσεις της Τουρκίας και ήθελα λίγο να το σχολιάσετε. Θα πρέπει να πω ότι η στάση της Τουρκίας ήταν και παραμένει αρνητική. Η Τουρκία παραμένει αρνητική διότι σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να φανεί ότι έχει ανάμειξη σε ένα τέτοιο θέμα, για το οποίο έχει καταδικαστεί και επανειλημμένα από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και μάλιστα έχει καταδικαστεί πολύ βαριά και της έχουν ζητηθεί να δώσει και εξηγήσεις και αποζημίωσεις κλπ. Δεν συνεργάστηκε ούτε συνεργάζεται. Το μόνο που λέει η Τουρκία ότι εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα, ας τα βρούνε οι δύο κοινότητες. Το άλλο το οποίο έρχεται να καλυφθεί είναι ότι εγώ δεν αναγνωρίζω κυπριακή κυβέρνηση και δεν μπορώ να καθίσω να συζητήσω μαζί της. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει κάποια υπεκφυγή και όχι συνεργασία. Γι' αυτό και εμείς αναμέναμε ότι οι πιέσεις θα ερχόντουσαν από έξω. Είναι αλήθεια ότι από αμερικανικής πλευράς υπήρξε βοήθεια και υπήρξε και ειδική νομοθεσία για την έρευνα, τουλάχιστον για τους Αμερικανούς υπηκόους που χάνονται στην Κύπρο. Και ήρθε αποστολή στην Κύπρο, επικεφαλής ήταν ο Αμερικανός πρέσβης Μπίλον και ο Αμερικανός ερευνητής καταστρατιωτικός Λί. Οι οποίοι βρήκαν κάποια στοιχεία, βρήκαν και τον τάφο ενός 17χρονου του Άντριους Κατσάπης και παρέδωσαν τα λείψα μας στον πατέρα. Για τους άλλους μας έχουν πει ότι πιστεύουν από τις έρευνες τους ότι είναι νεκροί, αλλά δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τάφους κλπ. Το βάρος του προσπαθειών μας το ρίξαμε ασφαλώς στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος με επανειλημμένες αποφάσεις του καλούσε την Τουρκία να συνεργαστεί. Και το 1981 δημιούργησε αυτό το ερευνητικό σώμα, την Ερευνητική Επιτροπή, στην οποία όμως οι Τούρκοι αρνούνται να συμμετάσχουν μέχρι το 2004. Και ποιος είναι ο σκοπός αυτής της Επιτροπής, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αναζητώνται θύματα και από τις δύο πλευρές? Ναι, ναι. Η Επιτροπή αυτή, με βάση τους όρους εντολής της, αναλάβει την υποχρέωση να διερευνήσει την τύχη όλων των αγνωμένων της Κύπρου και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή πρέπει να αναφέρω εδώ ότι οι αγνωμένοι υπάρχουν σε πολύ μικρότερους αριθμούς βέβαια, περίπου 200-203 κατά κρίνια τουρκοκύπριοι από τις διακοινωτικές θρακές του 1963-1964 και ένας πολύ μικρός αριθμός του 1974. Και ασφαλώς
η δική μας οργάνωση έχει πάρει εδώ και πολλά χρόνια τη θέση ότι οι έρευνες πρέπει να γίνουν και για τους Τουρκοκύπριους, διότι εμείς περισσότερο από κάθε άλλο μπορούμε να καταλάβουμε τον πόνο και των οικογενειών τους. Και καταλαβαίνουμε ότι η δική σας πλευρά, από την πλευρά σας μάλλον, έχετε δώσει και τα στοιχεία ή η πολιτεία, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανταποκριθεί. Αυτό το οποίο μπορώ να πω, παρόλο που είναι θέμα της κυβέρνησης και λοιπά, και όχι δικό μας, λέμε ότι μπορώ να πω με τα πάσα βεβαιότητα ότι από δικής μας πλευράς έχει επιδειχθεί κάθε θέληση και κάθε βούληση με όλη την ειλικρίνεια να βρεθούν τα στοιχεία για τους Τουρκοκύπριους. Και έχουν βρεθεί σχεδόν κατά 70%. Που αυτό είναι και δείγμα καλής θέλησης. Το να συνεχίζει να υπάρχει αυτό το στίγμα στην ιστορία της Κύπρου, έστω αν πρόκειται για Ελληνοκύπριους ή Τουρκοκύπριους, μας προσβάλλει όλους. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να τελειώσει και να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι υπάρχει πια και επικρατεί η ανθρωπιά και το δίκαιο στην Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε, τα χρόνια περνάνε, ορισμένες οικογένειες των αγνοωμένων περιμένουν ακόμα να μάθουν ποια είναι η τύχη των αγαπημένων τους ή να τους δουν, αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο, ή να τους μνημονεύσουν. Καλά, είναι το καλύτερο, αλλά είναι πολύ απομακρυσμένο όπως τίποτε. Ναι. Πώς μπορεί κατά τη γνώμη σας να διευθετηθεί αποτελεσματικά το θέμα των αγνοωμένων? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι το χειρότερο ίσως θα ήταν να τονίσουν οι προσπάθειες και να φύγουν από τη ζωή οι συγγενείς των αγνοωμένων χωρίς να μάθουν την αλήθεια, κάτι το οποίο είναι τραγικό, δεδομένου μάλιστα ότι μιλάμε για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσδοκάται μια δικαίωση στο και μεταθάνατο σε αυτούς τους ανθρώπους και στις οικογένειές τους. Πολύ σωστά έχετε θέσει το θέμα. Ότι δυστυχώς μετά από 46 τόσα χρόνια οι περισσότεροι γονείς έχουν φύγει από τη ζωή με το παράπονο ότι δεν έμαθαν την αλήθεια για τα παιδιά τους. Δυστυχώς το ίδιο συμβαίνει και με τη δική μου οικογένεια, το ότι έφυγε και ο πατέρας και η μητέρα. Με το παράπονο ότι δεν μάθαμε για το παιδί μας. Λίγοι είναι πια οι γονείς που είναι στη ζωή, αντιλαμβάνεστε. Αλλά όσο εξαρτάται από εμάς τα αδέλφια και τα παιδιά, τα τέκνα αυτών των ανθρώπων, θα συνεχίσουμε, διότι στόχος μας και επιδίωξη μας, και λέω αμετάθετος στόχος, είναι ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέχρι που να διακριβωθεί η τύχη και την τελευταία γνώμη. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο μη πρακτικό, δηλαδή μπορώ να πω ότι σίγουρα κάποιες περιπτώσεις δεν θα μπορέσουν να μάθουμε ποτέ, αλλά τουλάχιστον για αρκετές εκατοντάδες ακόμα στους αγνοωμένους μας μπορούμε και πρέπει να μάθουμε. Βέβαια, το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει? Απλώς να πω ότι από πολύ νωρίς, το 1974, η Κυπριακή Κυβέρνηση και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και διαχωρίσει το θέμα των αγνοωμένων σαν ένα καθαρά ανθρωπιστικό θέμα, το οποίο με κανένα τρόπο δεν πρέπει να αναμειγνύεται με το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου. Το κάναμε αυτό και το συνεχίζουμε να το κάνουμε με την ελπίδα ότι επιτέλους η Τουρκία θα επιδείξει στοιχειώδη ανθρωπισμό και θα θελήσει να βοηθήσει. Πράγμα το οποίο δεν πετυχάει μέχρι σήμερα. Στηρίζουμε ελπίδες σε αυτή τη διερευνητική επιτροπή και στεκόμαστε δίπλα τους σε συμπαράσταση στις προσπάθειές της. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, όσο περνά ο χρόνος, τα πράγματα δυσκολεύουν, υπό την έννοια ότι οι μάρτυρες που θα μπορούσαν να πουν κάτι και να πληροφορήσουν πληροφορίες σε αυτή την επιτροπή φεύγουν από τη ζωή. Τα γεωγραφικά δεδομένα αλλάζουν. Χτίζονται πολυκατοικίες εκεί που πιθανόν να υπάρχουν τάφοι κλπ. Γι' αυτό δυσκολεύεται το έργο τους, το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής, αλλά αυτό που λέμε εμείς ότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που υπάρχουν, θα πρέπει να συνεχίσουμε, διότι είναι υποχρέωση μας και προς τους ανθρώπους μας, αλλά και προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Κύριε Πρόεδρε, ένα μήνυμα προς τους ακροτές του Κόσμος FM που μας ακούνε, θέλετε να στείλετε? Ότι στην Κύπρο
Εδώ και 46 χρόνια δοκιμάζεται το διεθνές δίκαιο, δοκιμάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιτέλους θα πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι πρακτικοί τρόποι έτσι που να πιστεί τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως η Τουρκία ασφαλώς εννοώ να δώσουν τον καλό τους εαυτό να υποστηρίξουν το διεθνές δίκαιο, να υποστηρίξουν την ειρήνη, να υποστηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτόν τον τόπο. Ήδη ο κυπριακός λαός, ο κυπριακός ελληνισμός έχει υποφέρει πάρα πολλά και συνεχίζει να υποφέρει και με την κατοχή και με την προσφυγιά και με τους ευνοούμενους. Πραγματικά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα που συζητάμε είναι εξαιρετικά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Το θέμα που συζητάμε είναι εξαιρετικά σημαντικό και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας και στο μέλλον να μας ενημερώσετε για τυχόν εξελίξεις στο ανθρωπιστικό θέμα των αγνοωμένων και στις οικογένειές τους και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Ευχαριστώ και είμαστε στη διάθεσή σας πάντοτε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, μόλις ακούσατε τη συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδειλώτων, Εχμαλώτων και Αγνοωμένων, κύριο Νίκο Σεργίδη. Κυρίες και κύριοι, ο απανταχού ελληνισμός συνεχίζει να αγωνίζεται δυναμικά για την προάσπιση των δικαίων της κυπριακής δημοκρατίας. Η Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, η ΨΕΚΑ, καλεί όλες και όλους τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 1 το μεσημέρι, στη διαδικτυακή εκδήλωση μνήμης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ομιλητές της εκδήλωσης είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοτουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Έλιοτ Έγκελ, ο Επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντες, ο Πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Μέσης Ανατολής Τεντ Ντόιτς, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής Ντέβιτ Χάρις και άλλοι κορυφαίοι ηγέτες. Ακόμη συμμετέχουν οι φορείς ΑΧΕΠΑ, Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο, Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Συντονιστές της εκδήλωσης είναι ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ και εκτελεστικός διευθυντής της Μανάτος εν Μανάτος, Άντι Μανάτος. Ευχαριστούμε θερμά που μας ακούσατε. Δεν ξεχνάμε την ιστορία μας. Δεν ξεχνάμε τους αγαπημένους μας αδελφούς. Από εμένα, τη Δέσποινα Φεντούλη, γεια σας. Να γεμώσουν τα στενά με πλάσματα δικά μας. Τόπι μου που γεννήθηκα, δική μου και γειτόνι. Πέμπω σας χαιρετίσματα μου όμορφο σελιδόνι. Κύπρος καρτέρα και έρχομαι και έχω σου το ταμένο. Από καρδιάς ορκίστηκα και ένα αποφασισμένο. Στο χώμα σου ετάχτηκα και να το ομολογήσω. Την τελευταία μου πνοή για μένα την αφήσω. Την τελευταία μου πνοή για μένα την αφήσω. Φτερά του δύνατα που ενεχώ και γιώνει.
όπου περνάτε θάλασσες και φωάτε σιόνι. Αγαπημένο μου χορκόν να μπορούν να ανεφάνω, να σε βλέπα μια στάλαμη περκεί κοντά σου γιάνω. Κύπρος καρτέρα κι έρχομαι κι έχω σου το ταμένο. Από καρδιά ορκίστηκα κι ένα αποφασισμένο. Στο χώμα σου ετάχτηκα κι να το ομολογήσω. Την τελευταία μου πνοή για μένα την αφήσω.